να σου πω κάτι, μαμά. Ναι. Να σου πω διαμερετικά. Ότι πετούσε πάνω σε ένα μονόκερο πάνω από τα κάστρα. Τι ωραίο όνειρο. Τσιμποθατάκια μου από την ανανεωμένη φίλη σας. Βλέπετε εδώ, έχει γίνει ένα κάποιο ξανθό. Αθηνά παιδιά, love, hair, luxury and more. Το οποίο είναι ακόμα πορτοκαλί, αλλά μου είπανε θα στρώσει, κάνει υπομονή και λίγο silver. Του βγαίνει αυτή η τάση να πορτοκαλίζει όταν το ανοίγουμε. Έκανα και νυχάκι. Νομίζω θα είναι για πάντα το αγαπημένο μου μανικιούρ, το κόκκινο. Ο γάτος πήγε δουλειά, πήγα πτσίνια σχολείο. Σήμερα έχω αρκετά γεμάτη μέρα. Δηλαδή έχω γράψει 2 χαρτάκια φουλ, έχω άπειρα πράγματα να κάνω. Έχει έρθει η Δέσποινα από τη Γερμανία και ελπίζω να καταφέρω να τη δω σήμερα ή αύριο. Έχει έρθει επίσης ο φίλος μου ο Κωνσταντά από εποχές Ρόδου. Τελευταία φορά που τον είδαμε μαζί, σας είχα πάρει και σας vlog, ήταν στο Λονδίνο. Σχετικά με τον καφέ που συνέχεια σας κάνω τα stories έτσι, αυτά τα instagramικά φρόγαλα, φωτογραφίες σας έχω πρίξει. Τι να κάνω, τον απολαμβάνω. Απολαμβάνω να γεύομαι τον ποιοτικό τέλειο καφέ που φτιάχνω μόνη μου και τον πετυχαίνω και ξέρω ακριβώς πώς μου αρέσει. Και με ρωτάτε συνέχεια, Βανέσα, ποια κάψουλα, γιατί θυμάστε τώρα η Vertuo. Η Vertuo Next είναι αυτή η μηχανή. Έχει πάρα πολλές κάψουλες και σας είχα πει άντε να βρω ποια μου αρέσει. Παιδιά, τη βρήκα. Είναι η Bianco Doppio και χθες αγόρασα και δοκίμασα την Bianco Forte, η οποία είναι περισσότερα ml, δηλαδή βγάζει ολόκληρη κούπα. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, θέλω να αρχίσω να κάνω φρέντο καπουτσίνο, το οποίο θέλω να βγαίνει πιο πολύ, δηλαδή να γεμίζει όλο αυτό το ποτήρι συν το αφρόγαλο. Και τον δοκίμασα σε ζεστό, okay, είναι λίγο έτσι πιο βαρύς, πιο έντονος από αυτόν, από τον Bianco Doppio. Βέβαια παίζει ρόλο και πόσο γάλα βάζετε, ζάχαρη κτλ. Και αφού σας είπα τα του καφέ, πάμε στη νέα μου προσθήκη εδώ στον πάγκο από αγαπημένα και είναι οι μπάρες Nutri. Πάρα πολύ συχνά συζητάμε το γεγονός ότι μας πιάνει αυτή η μούρλα να φάμε κάτι γλυκό και πάμε και παίρνουμε αυτές τις σαχλαμαρίτσες, ξέρετε, οι οποίες δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα. Πάλι θα μας φτιάξω όλους ομαδικός Nutri-Fats, no added sugar, gluten free. Έχουμε ρομπάρες από πάστα χουρμά, η γλυκύτητά του έρχεται από τον χουρμά, να την ακούτε τη Βάνη, γιατί ο χουρμάς το τι γλύκα δίνει, άστοτο, η υφή του είναι φανταστική. Και τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι εδώ της Nutri? Σου λέει, γλυκάκι θες? Σου έχω φτιάξει μπάρα υγιεινή, εμπνευσμένη από τα top γλυκά που λιγουρεύεσαι, όπως είναι salted caramel και σοκολάτα, brownie πραλίνας, οτιδήποτε με λεμόνι για τους λάτρεις. Είσαι λάτρης σιροπιαστού? Εδώ είσαι. Πιστάτσιο μπακλαβά? Σου αρέσει μπανάνα? Εδώ. Σου αρέσει φράουλα? Εδώ. Καλά, το packaging. Άντε γεια, cinnamon rolls. Δεν θα φας το soft cookie με τις ζάχαρες. Εδώ, cookie dough. Αυτά ήταν μπάρες πρωτεΐνης, ό,τι πρέπει για πριν και μετά την προπόνηση. Πάμε να σας δείξω εδώ, σειράς vegan and natural. Έχουμε μήλο κανέλα, μάτσα και μαύρη σοκολάτα, φυστικό βούτυρο. Και πάμε στον πιτσινιόν, που πραγματικά χρυσά τα έχω κάνει να φάνε παντζάρι. Τρώνε τα κόκκινα μακαρόνια που είναι φτιαγμένα από παντζάρι. Και μόνο που θα το δουν αυτό τα παιδιά, τους κάνει ένα κούκουμα. Μα τι είναι αυτό, το θέλω. Είναι από το πάκα και μόνο. Δεν συγκρίνεται τώρα αυτό εδώ το cute γλυκάκι με την σαλάτα παντζάρι με το ελαιόλαδο και το λεμόνι που τους βγάζω εγώ μπροστά. Αυτό είναι cranberry και παντζάρι. Εννοείται χωρίς αλλεργιογόνα, χωρίς συντηρητικά, χρωστικές. Και έχει εδώ ρωτησούλα, είναι κατάλληλο και για εμάς γονείς? Φυσικά, γιατί είναι με λιγότερο από 90 θερμίδες. Αυτό είναι το concept, παιδιά, ότι το παιδάκι σου μπορεί να φάει παντζάρι, γλυκοπατάτα σε στυλ brownie και μπανάνα καρότο, από το να φάει κάποια άλλη λιχουδιά η οποία ενδεχομένως να μην του προσφέρει και κάτι. Τώρα θα δοκιμάσω το salted caramel. Το πορτοκάλι χαρούπι είναι top
Top. Έφαγα το ένα εγώ, το άλλο Χρήστος. Επίσης να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ χορταστικές. Παιδιά, φανταστικό. 19 γραμμάρια πρωτεΐνη έχει. Γευστικό, πεντανόστιμο, χορταστικό, χωρίς γλουτένι και χωρίς συντηρητικά. Τι άλλο θέλετε? Ξέρω τι θέλετε. Φυσικά και έχω 20% έκπτωση. Δωρεάν μεταφορικά στέλνουν και στην Κύπρο. Ο κωδικός μας είναι Vanessa20, ισχύει από σήμερα Σάββατο και λήγει σε μία εβδομάδα. Κάτω στο description θα σας έχω το site, θα σας έχω και τον κωδικό γραμμένο, να του κάνετε copy και paste κατευθείαν. Έχω μπει στο site για να σας δείξω, μπορείτε να διαμορφώσετε δικά σας τέτοια πακετάκια και να βάλετε όποιες γεύσεις θέλετε. Για εμένα, ακούστε με, πάρτε από όλες τις γεύσεις για να τις δοκιμάσετε όλες. Αξίζει, πραγματικά είναι όλες μία προς μία. Πριν να προχωρήσετε στο ταμείο, θα πατήσετε εδώ που λέει «Έχετε κωδικό προωθητικής ενέργειας» και θα γράψετε «Vanessa με double S 20 προσθήκη» και βλέπετε μπαίνει η έκπτωση. Και να μοιραστώ τώρα και κάτι μαζί σας με τις μανούλες. Από μας ξεκινάει η αλλαγή και εμείς οφείλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας ότι αυτό είναι το σνακ και όχι όλα τα υπόλοιπα, και αντιμετωπίζω ένα συσσαγωγικά προβληματάκι κάθε φορά. Διοργανώνουμε γιορτές στο σχολείο που πάντα κατευθείαν η πρόταση είναι σοκοφρέτες, σοκολάτες και όλα αυτά τα ανθυγιεινά σνακ, με την πρόφαση ότι ας το ευχαριστηθούν τα παιδιά και έλα μωρέ μία φορά είναι. Δεν είναι μία φορά. Τουλάχιστον για τα δικά μου τα παιδιά, όλο και κάπου θα πάμε, όλο και κάποιος θα έρθει, οπότε υπάρχουν αυτά τα κεράσματα, κάθε τρεις και λίγο ένα πάρτι, τούρτες. Ίσως να είμαι κιόλας η κακιά της παρέας, πάντα προτείνω μπάρες και παστέλια και πάντα ο αντίλογος είναι ότι ας το ευχαριστηθούν μία φορά είναι. Παρ' όλα αυτά, επιμένω και στηρίζω την άποψή μου και όχι, δεν είμαι εγώ η κακιά της παρέας. Δηλαδή, όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία σε διάφορα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Και αν ξεκινήσουμε εμείς, έτσι θα το περάσουμε και στα παιδιά μας, γιατί γενικά επικρατεί και αυτή η έκφραση σε διάφορα θέματα, ότι μωρέ και εμείς τι πάθαμε που έτσι μεγαλώσαμε. Και το κλείνω εδώ. Γιατί μεγάλη συζήτηση όλη αυτή. Εδώ στον βρώμικο καθρεφτούλη μου, βλέπετε εδώ, δεν ξέρω τι μανία είναι αυτή, να πηγαίνω έπουνα τον Πασαλίδη. Άλλαξα outfit, κολανάκια αθλητικά, μπλουζάκια αθλητικό, φύγαμε. Πάω να βρω τον Λονδρέζο πλέον φίλο μου, τον Κωνσταντά, και τη φίλη του τη Δώρα. Είχε έρθει στη Ρόδο και τη γνώρισα. Άρε Αγγλία, τα καλύτερα παιδιά μας έχεις πάρει. Μας στέρισες Κωνσταντά, μας στέρισες Μπέμπος, και τι θα απογίνουμε. Πάμε σφαίρα, ευτυχώς η Δώρα μένει εδώ κοντά. Και μετά από εκεί σφαίρα για τρεξιματάκι. Γιατί όσο πιεστικό κι αν είναι το πρόγραμμα, ένα τρεξιματάκι μπορούμε να το ρίξουμε. Στο μεταξύ, η φίλη Δώρα έχει κάνει κι αυτή πιτσίνη. Έχω να την δω αιώνες. Και θέλω να σταματήσω και κάπου να πάρω κάτι για το τσιτσινάκι της. Να δω και που θα παρκάρουμε, γιατί μου πει Δώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρκάρεις εκεί κοντά στο σπίτι της. Οπότε στο χιλιομετράκι ας βρούμε εμείς πάρκινγκ και περπατάμε ή και τρέχουμε. Έτσι, αυτό να το κάνετε παιδιά, και αν μπορείτε κάπου να πηγαίνετε με τα πόδια, να το κάνετε. Ωραία, βρήκα περίπτερο με τίγκα δωροσακούλες. Θα πάρουμε μια μεγάλη αγορίστικη. Πάρουμε αυτό το Dynamo. Τα κατάφερα, το ρίξαμε το τρεξιματάκι. Α, καλά σας βρήκα. Πάμε να βρούμε το Λονδρέζο μας. Παναγία μου. Εδώ Βενανέτσι. Παιδιά, Κωνσταντά, London City. Λοιπόν, ήρθα εδώ στα τρελοκομεία μου. Ελληνικό καφεδάκι, χύθηκε κιόλας. Αγόρι μου. Και αλλού τον είδαμε ρε τον Κωνσταντά, που πήγαμε άρτα και μας πήγε στην ντο παραλία της Ελλάδας. Να ξανάρθεις. Την Πρέβεζα. Δεν θα ξανάρθεις. Ναι, και μου χρωστάς βόλτα με το κότερο, γιατί η αδερφή του οδηγεί σκάφη. Τι είναι η αδερφή σου, πες το μετά. Κοτερατζού. Πες το λίγο πιο σονσόν. Είναι καπετάνιο. Ναι, είναι καπετάνιος, παιδιά. Θα πάρεις και λεφτά από τον καφέ.
Ναι. Έφυγα από τα παιδιά. Τώρα πρέπει να πάω για τρεξιματάκι, γιατί το υποσχέθηκα στον εαυτό μου και γενικά πρέπει να τηρούμε τις υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας. Γιατί αν δεν τις τηρούμε, χαλάει η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας και πάνε όλα πίσω μετά. Οπότε θα ρίξουμε σβέλτα τρεις γύρους και θα φύγουμε σφαίρα σπίτι, γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά και έβαλα και στο πρόγραμμα να έρθουν τα παιδιά το βράδυ στο σπίτι, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να έρθουν, γιατί καίγομαι από δουλειά κυριολεκτικά. Αλλά επειδή ο Κωνσταντάς η Αγγλία, μεγάλη χάρη του, θα τα πιέσουμε όλα και θα τα προλάβουμε όλα. Εν τω μεταξύ, σήμερα τα παιδιά έχουν ενόργανη, να τα πάρω από το σχολείο, να πλύνω κάτι μπλουζάκια της ενόργανης, γιατί την Κυριακή θα μας κάνουν παρουσίαση, ανοιχτή προπόνηση, να δούμε τι έχουν μάθει όλο αυτό το διάστημα και αν υπομονώ. Και δείτε τι μου έδωσε η Δώρα. Είναι χειροποίητα ζυμαρικά που τα φτιάχνει η μαμά της. Στυλ χειλοποίητες και μου είπε ότι λέγονται φύλλα. Έτσι τα λένε. Ευχαριστούμε, Δώρα. Εν τω μεταξύ, εδώ η γειτονιά. Ανακαινήσεις, νέα κτίρια, χαμός. Τι γίνεται, έχουν πάρει τα πάνω τους στα νότια προάστια. Λοιπόν, επέστρεψα σπίτι. Τώρα σας αφήνω να κάνω κάτι γυρίσματα που πρέπει και συνεχίζουμε μετά το πρόγραμμά μας δυναμικά. Το πόσο γρήγορα περνάει η ώρα είναι απίστευτο. Φύγαμε για ενόργανη. Παίρνουμε κίντο. Έχω ετοιμάσει εδώ στήξη αγκουριών και κριτσίνια. Τα παγούρια τους. Και κάπως έτσι είναι η ζωή της μάνας με δυο παιδιά και δουλειές. Άσχετο, αλλά αυτός ο Φίνικας μου φτιάχνει τη διάθεση. Αφήσαμε που ενόργανη, ήρθαμε τώρα σούπερ. Θα βρεθώ με μαμάδες γιατί έχει παιδότερο. Θα κάνω και τα γρήγορα ψώνια που χρειάζομαι. Εδώ τώρα το έχουμε κάνει σημείο συνάντησης με τις μαμάδες. Πάρα πολύ βολικό αυτό το σούπερ μάρκετ που έχει και παιδότοπο, γιατί ψωνίζω και ό,τι χρειάζομαι. Παίζει στο μεταξύ η Κασάνδρα. Η ενόργανη είναι ακριβώς δίπλα, με τα πόδια πηγαίνω. Δηλαδή δεν αξίζει καν να πας σπίτι, δεν προλαβαίνεις. Θα κάνουμε τράμπα, θα πάμε την Κασάνδρα ενόργανη και θα πάρουμε πίσω τον Εκτορούλη. Καλησπέρα, πέρα σφαίρα. Καλησπέρα σου και σένα. Εν τω μεταξύ, η Δώρα που λέγαμε ότι θα έρθει το βράδυ, θυμήθηκε ότι θα έρθουν οι νονοί του μικρού της. Οπότε θα έρθει μόνο ο Κωνσταντά και λέω να φάμε κάτι. Εννοείται, μιας και άνθρωπος η Αγγλία, θα φάμε οτιδήποτε του έχει λείψει. Μπράβο! Για πάμε στο αυτοκίνητό μας, τσούκου τσούκου. Μπήκα σπίτι, παιδιά. Έχει έρθει ο Κωνσταντά μου. Έλα εδώ, μου. Έφερα κέικ. Έχουμε προτάσει. Τα παιδιά είπαν ότι είναι κέικ, το βρήκαν. Είναι κέικ, σίγουρα. Ωραία, να δω κι εγώ. Τι είναι, τι είναι. Είναι κέικ από παντζάρια. Ουάου! Εννοείς από φράουλες. Ναι, αυτό. Αυτό θα πει, παιδιά, φίλος. You don't really. Τι σας έλεγα. Λοιπόν, τι σας έλεγα εγώ το πρωί για τα σνακ και τα λοιπά. Έλεγα ότι μαμάδες και φίλοι και τέτοια πάνε και φέρνουν όλο κάτι ανθυγιεινά που δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά. Ορίστε, και είχαμε παντζάρια. Είναι και vegan. Έλα, εντάξει. Πόσο φίλος μου. Έλα, κάνε taste test. Εσύ. Εγώ δεν θέλω ολόκληρο κομμάτι. Θα κόψω εδώ από σένα. Αμα θέλω κι εγώ. Έκτορα, τέλειο. Αυτό έχει σημασία. Δεν σου βγάλω λίγο χώμα. Χωματίδα. Πρέπει να ήταν ακαθάριστο το παντζάρι. Πήραμε μεξικάνικο. Για να δούμε τι πήραμε. Α, καλά, πήραμε και κοκτέιλάκια. Τι πήραμε, frozen daiquiri. Strawberry daiquiri. Εν τω μεταξύ του λέω, υπάρχει κάτι που δεν έχεις φάει, ρε παιδί μου, και θες μου, μου λες στο Λονδίνο, έχω φάει τα πάντα. Α, ναι. Τσούρος. Τσούρος. Παιδιά, δεν έχω καλύτερο και θυμάσαι τα νιάτα μας. Άρα... Τι νοείς νιάτα μας, είμαστε ακόμα νέοι. Φίλε, πόσα χρόνια πριν όμως. 6. Μόνο. Ή 7, κάπου εκεί. Ήταν το καλύτερό μας άραγμα και δώσε πόνο ιστορίες. Τι γέλιο έχουμε ρίξει, τι κλάμα, τι ανατριχίλες, τι σοκ. Σου ήρθε τώρα η ιστορία για off camera. Ναι, αλλά μετά το φαγητό. Τι παρήγγυλα, βίες ήρθε. Αυτά βασικά πήραμε. Παιδιά, σε πρόσφατο βλογκάκι πήγαμε και με τον αδερφό του Γάτσου στο Μέχικο στην Αργυρούπολη. Top. Ήταν όλα πάρα πολύ νόστιμα. Ωραίο.
Ναι. Πολύ καλό. Αυτά λες και τα έκανες ξύστρα. Την πατάτα μην την πάρετε delivery. Είναι νιανιά. Δεν έχει αυτό το chips crunchy. Όπως και τα τσούρος τα άνοιξα και είναι μουσχεμα. Επειδή δρώνουν, είναι ζεστά και όπως παθαίνουν και τα σουβλάκια και όλα αυτά. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα ναι, το περνάνε το πάσο. Αυτό είναι πολύ καλό πάντως. Πρόποση στη σύντομη αντάμωσή μας. Θα τα πούμε το καλοκαίρι. Έχω ανεβασμένο ένα βίντεο στο κανάλι που το έχω ονομάσει Άρτα, Πρέβεζα, η πιο ωραία παραλία που έχω πάει. Δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Βρείτε αυτό το βίντεο και δείτε εκείνη την παραλία. Και πείτε μου αν έχετε δει ωραιότερη. Λέω το ίδιο, δεν κρατιέμαι. Θέλω να μου πει το story off camera. Θα μοιραστεί καμιά ιστορία με το κοινό. Δεν γίνεται. Δεν θα σου πω τομέα. Κάτι, random. Ούτε χρονολογία, ούτε ονόματα. Κάτι, ρε παιδί μου. Δεν μου έρχεται τίποτα αυτή τη στιγμή που μπορεί να λέγεται. Θα σκεφτείς κάτι. Έλα, πριν να φύγεις κάτι θα μας πεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ρε φίλε, λατρεύω τσούρος, αλλά κανέλα όχι. Και στο Λονδίνο έτσι τα πουλάνε. Καλά είναι. Το περνάνε το πάσο. Ήθελα να σου πω, ρε. Κάποιοι άνθρωποι, εσύ είσαι ένας από αυτούς, είναι τύπου που λες όλα σε σένα έχουν τύχει. Κι όμως όλα σε μένα. Αυτό σου λέω. Συμβαίνει σε τύπους σαν και σένα. Κάποιοι λες και έχουν γεννηθεί για να τους συμβούν τα πάντα. Ναι. Αυτό. Καμιά επόμενη φορά, θα το ξέρουμε από πριν όμως, γιατί το άμα σε έσκασε. Ήταν έκτακτο. Έκτακτο, ναι, ότι είσαι εδώ. Το κάνουμε και ναι, άμα θέλετε. Εγώ κι εσύ. Για σένα! Για μένα! Εντάξει. Όχι, ε! Ναι, 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 γιατί όχι. Θα απαντήσω σε όλα. Χωρίς φόβο και πάθος. Τι ώρα είναι, έχουμε πει όλα μας τα ισόψυχα. Τι ωραίο πράγμα που είναι όμως αυτό. Να κάθεσαι να τα λες έτσι με το φίλο σου. Πρέπει να φύγω, αλλά σας χρωστάω μια ιστορία. Σε ποιο φίλο δεν ξέρω και σε πόσα χρόνια. Και δεν ξέρω και από όλες αυτές που μου είπες, καμία δεν λέγεται. Όχι, δεν λέγεται καμία. Φιλάκια. Τσαο, τσαο. Εγώ δεν είμαι καθόλου βραδινός τύπος, σε αντίθεση με τον γάτσου που είναι, που τέτοιες ώρες μια χαρά λειτουργεί και δουλεύει. Οπότε πάω για νάνι και θα βάλω πολύ νωρίς ξυπνητήρι. Έχει έρθει η Δέσποινα Γεωργιάδου από τη Γερμανία. Σήμερα δεν κατάφερα να τη δω και ελπίζω αύριο όμως να τα καταφέρω. Οπότε πρέπει πάλι αύριο να χωρέσω πολλά μαζί. Σας φιλώ, καληνύχτα. Καλημέρα YouTube θεατάκια μου, μια νέα υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει εδώ στην όμορφη Ελλαδίτσα και έχουμε έναν επισκέπτη από Γερμανία, θα τρελαθώ, η Δέσποινα! Κλασικά πολύ ψύχρεμες πάντα. Εδώ πάμε. Όχι, δεν διακόπτουμε. 8, 9, 10. Βάλε τι να κάνεις κι εσύ. Χριστίνα Καμπανάου, κυρίες και κύριοι. Δεν μ' αφήνει να κάνω ένα άνοιγμα. Έλα, κάτω. Εδώ λέει, θα κάνεις γυμναστική. Εγώ έχω να πω ότι χαίρομαι που τα κατάφερα και είδα τη Δέσποινα. Δέσποινα, πότε φεύγεις? Αύριο. Έχω φέρει και τα τσιτσινάκια μου. Wow. Πίδα! Μπράβο! Μπράβο! Κοίτα πώς το κάνω! Για πάμε! Όλοι μαζί! Wow, πιτσινάκια μου! Μπράβο! Πώς περάσαμε, παιδιά, με τη Δέσποινα και τη Χριστίνα? Ήταν τέλεια, τα παιδιά έπαιξαν, έκαναν κόλπα, κάνανε φούσκες, φανταστικά, φεύγω σφαίρα. Να πάω σπίτι, σήμερα Σάββατο, πρέπει να ανεβάσω βίντεο, γιατί σας είπα θα ανεβάζουμε κάθε Σάββατο. Θέλω να τελειώσω νωρίς, γιατί μετά το βράδυ θέλω να βγω με τα κορίτσια. Η Δέσποινα φεύγει τη Δευτέρα, εγώ αύριο Κυριακή με φουλ. Οπότε ναι, πάμε σπίτι να προλάβουμε, για να βγούμε μετά με τα κορίτσια. Επέστρεψα σπίτι, έκανα ένα ντουζάκι και θέλω να δω τώρα δύο πραγματάκια. Έχω ένα σακουλάκι από Anayake, είναι ένα ιαπωνικό brand. Και ήμουν καλεσμένη σε ένα private dinner που διοργάνωσαν τα Γκαλερίντε Ποτέ και πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη, γιατί όλες και όλες ήμασταν μόνο 4 κοπέλες και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που κάλεσαν και εμένα για αυτήν την τόσο μικρή ομάδα σε αυτό το private dinner. Έχω δοκιμάσει στο παρελθόν τα προϊόντα. Είχα κάνει και ένα reel. Είχα δοκιμάσει από τη σειρά μπαμπού και ένα φανταστικό σπονγκ μπαμπού για να ξεβάφεσαι, πραγματικά ονειρεμένο.
περιμένω και ανυπομονώ τώρα να δω τι έχει αυτή τη φορά. Εν τω μεταξύ δείτε τώρα λεπτομέρεια. Κάθε σακουλάκι είχε τα ονόματά μας. Μέχρι και το καρτελάκι γράφει αγαπητή Βανέσα. Φανταστικά προϊόντα. Είχα δώσει μια κρέμα και στη φίλη μου τη Χριστιανά από πάνω. Και μου είχε πει ρε Σιβάνη, τι εταιρεία είναι αυτή. Τι φανταστική κρέμα. Για να δούμε τι έχουμε. Α, hand cream. Και το σκεφτόμουν τις προάλλες ότι δεν έχω κρέμα για τα χέρια. Αμάν, πόπο. Πρέπει να τα περιποιούμαστε και τα χεράκια μας. Παιδιά, φανταστικό. Εντάξει, μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα στα Galerie de Beauté και να τα γνωρίσετε κι εσείς. Μαντιλάκια, Galerie de Beauté. Μάσκα. Α, την έχω αυτήν. Φανταστική. Υπέροχη μάσκα, αλήθεια, φανταστική. Και ενυδατική κρέμα. Αχ, και τόσο δροσιστική. Χειμώνα καλοκαίρι πρέπει να βάζουμε αντιλιακό. Όχι ότι το κάνω κάθε μέρα, δεν το συζητώ τώρα πια που ο ήλιος είναι πολύ δυνατός και πολύ περισσότερες μέρες αυτό, παιδιά, πρέπει να μας γίνει συνήθεια. Αντιλιακό κάθε μέρα και τώρα θα πάρω και αντιλιακό για τα πιτσίνια για να βάζω και στα μικράκια μου, να τους γίνει συνήθεια. Πέρσι μου λέγανε άμα το ξέχναγα, μαμά αντιλιακό δεν βάλαμε, το είχαν μάθει. Και μετά έχω αυτό εδώ το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι από το ελπιδάκι μου, η ελπίδα η Χαραλαμπίδου, την έχω φέρει και στο κανάλι, της έχω βγάλει τον τίτλο ότι είναι η αρχόντισσα της πίτας και είναι εδώ στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται σε αυτό, στις πίτες, ανοίγει μόνη της φιλοειδή. Πέρα από πίτες κάνει και άλλα πράγματα. Οι συνταγές που μοιράζεται μαζί μας πραγματικά είναι εκπληκτικές. Να πάτε να τη βρείτε, αξίζει, τρομερός άνθρωπος, θετικός, ευχάριστος, υπέροχος άνθρωπος. Και για να δω τι μας έχει στείλει. Είναι πάρα πολύ βαρύ, φαντάζομαι, υποθέτω, δεν μου είπε τι είναι. Απλά μου λέει Βανεσάκη ποιο είναι το κοντινό σου box και πήγα και το πήρα. Για να είναι τόσο βαρύ υποθέτω ότι θα είναι τα αλεύρια. Τα αλεύρια κούλα που δείχνει συνέχεια. Γιατί μου είχε πει ότι είναι φανταστικά. Πάντα το λέει, με αλεύρι κούλα δεν χάνεις. Και μου είχε πει ότι θα μου στείλει. Μέσα έπεσα. Και θυμάμαι που μου έλεγε ότι... Γιατί ξέρει τη μούρλα μας με τις πίτσες. Ότι θα φτιάχνει ο Γάτσου κάτι πίτσες, κάτι ζυμάρια. Γάτσου, για σένα από το ελπιδάκι. Αλεύρι ολικής κούλα. Τι ωραίο packaging. Αυτό πρέπει να είναι το κλασικό. Από μαλακό σιτάρι για όλες τις χρήσεις. Πώς λέγεται αυτό, κούλα. Κούλα. Έτσι λέγεται αυτός που έχει την βιομηχανία. Αλεύρι κούλα δεν έχεις ακούσει την ελπίδα που λέει συνέχεια. Αλεύρι κούλα. Πάντα το είχα απορία. Είναι κούλα, κούλας. Ο κούλας. Γιώργος κούλας. Αλεύρι κούλα. Είναι τύπου από τη γιαγιά του που μπορεί να τη λέγανε κούλα. Αλλά βλέπω λέει αλευροβιομηχανία. Άλλο όνομα. Ναι. Καρανίκας. Άλλο όνομα, ναι. Μάλλον τη γιαγιά είναι το όνομα. Ναι, τι είναι αυτό, το έχει κλείσει και αεροστεγός vacuum. Ναι, δαφνόφυλλα. Αυτό, ελπιδάκι μου γλυκό, ελπιδάκι μου γλυκό. Δεν ξέρω, αυτές οι μικρές κινήσεις με συγκινούν τόσο πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω ότι, το λέω και αλήθεια, συγκινούμε. Κάποιοι κοντινοί μας άνθρωποι, θεωρητικά δικοί μας, δεν νοιάζονται ούτε καν αν ζούμε. Και ένας ξένος άνθρωπος από τη Φλόρινα, που τον έχω δει δύο φορές στη ζωή μου και απλά παρακολουθεί το κανάλι μου και εγώ το δικό της, μας έστειλε αυτό το τόσο προσεγμένο δέμα, το οποίο βγάζει τόση αγάπη, βγάζει τόση σκέψη, ότι παιδιά φτιάχνετε πίτσες και σας αρέσουν, θα σας στείλω αλεύρι, θα σας στείλω και το gadget για να κόβει ο Γάτσου τις ζύμες και θα σας στείλω και δαφνόφυλλα που παίζει μόνη της να τα έχει μαζέψει, αλλιώς γιατί να μου στείλει, από το σούπερ μάρκετ έβρισκα και μόνη μου. Πόσο ευγνώμων νιώθω, έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους λόγω του καναλιού, αλήθεια. Ελπίδα, ευχαριστούμε, σου στέλνω τα φιλιά μας. Τώρα θα κάνω curling band. Δεν θα βγει το top αποτέλεσμα η μπούκλα δαχτυλίδι, γιατί θα το αφήσω μόνο 3-4 ωρίτσες. Μπορεί και λιγότερες, γιατί θέλω να πάω να βρω τα κορίτσια, τη Δέσποινα και τη Χριστίνα. Αλλά από τα να τα καίω, αφού είμαι σπίτι μου, πολύ απλά θα βάλω το curling band μου με το χαβανέζικο λουλούδι μου και θα αρχίσω να τυλίγω. Αυτό είναι το concept του curling band.
να κάνεις ένα ωραίο χτενισματάκι σπαστό ή μπούκλα δαχτυλίδι ανάλογα πόσο σφιχτά και πόσα μαλλιά παίρνεις, ανάλογα με το πώς θα τα τυλίξεις, χωρίς να τα ταλαιπωρείς και να τα καίς, όσο κάθεσαι στο σπίτι σου, κοιμάσαι, δηλαδή εντάξει θέλει το χρόνο του, αλλά δεν θα τα έχεις κάψει. Και κάπως έτσι λέω να σας κλείσω, να τελειώσει εδώ αυτό το vlog. Εννοείται πως θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να περνάτε φανταστικά. Να θυμάστε ότι μόνοι μας ομορφαίνουμε την ημέρα μας και γενικά τη ζωή μας. Μην σας ενδιαφέρει η γνώμη των υπολείπων. Κάντε αυτό που πραγματικά θέλει και ποθεί η ψυχούλα σας. Αυτά από μένα, αγαπημένοι μου. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντί, γεια!